Εντυπωσιακές εικόνες με τα υπερσύγχρονα γαλλικά μαχητικά Ραφάλ να πετούν πάνω από την Τανάγρα, κατέγραψαν οι κάμερες του Μέγκα και όλα αυτά στο πλαίσιο της πολυεθνικής άσκησης Κύρος. Ενθουσιώδης η υποδοχή από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος μπήκε στο πιλωτήριο ενός εκ των μαχητικών μαζί με τον Γάλλο πρέσβη. Στο ρεπορτάζ του Μαρίνου Κασιάμι θα δούμε και το πρώτο ελληνικό F-16 Viper. Music to our ears. Music. Αν μη τι άλλο, στην άσκηση Σκύρος τα γαλλικά ραφάλα εντυπωσίασαν. Η συνεργασία των Ελλήνων με τους Γάλλους ήταν άψογη. Το μήνυμα που στάλθηκε σε κάθε περίπτωση είναι εκείνο της αποφασιστικότητας και της ισχύως για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων με βάση βέβαια το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα το τελευταίο καιρό είναι αποδέκτης πολλαπλών απειλών και καλείται καθημερινά να τις αντιμετωπίσει, διασφαλίζοντας σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία στην ευρύτερη περιοχή. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο αρχηγός του ΓΕΘΑ είχαν την ευκαιρία να μπουν στο πιλωτήριο ενός Ραφάλ με τον Γάλλο πρέσβη να καλωσορίζει την Ελλάδα στο σχετικό κλαμπ, τονίζοντας πως η φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες μετρά πλέον 200 χρόνια. I do hope that we will see more Rafal in the Greek sky, more French frigates at sea, because I'm convinced that this is how we become brothers in arms. As we say, Minister, as we say, Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία. And it will be another great tool at our disposal in full harmonization with our commitment and dedication to continue promoting stability in our wider region. Στο περιθώριο της άσκησης Κύρος, ο φακός του Μέγκα έχει την ευκαιρία να καταγράψει και το πρώτο ελληνικό F-16 Viper. Το πρώτο F-16 που ολοκλήρωσε τη μετατροπή του σε Viper απογειώνεται αυτή τη στιγμή. Οι πρώτοι Έλληνες χειριστές που θα εκπαιδευτούν στα Ραφάλ αναχωρούν σύντομα για Γαλλία, ενώ επόμενο ραντεβού Ελλήνων και Γάλλων δόθηκε για την άσκηση νύχος της πολεμικής αεροπορίας τον Απρίλιο.